Οι προτάσεις αυτές έρχονται κάθε τόσο στο τραπέζι και προκαλούν μόνο πανικό στη μόνη βιομηχανία που δουλεύει και αποδίδει. Σε ένα κλάδο που είναι καλό να μην το πειράξουν. Μόνο η ανάπτυξη του τουρισμού θα φέρει έσοδα που έχει ανάγκη το κράτος. Αυτό δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Θεσσαλονίκης Σπύρος Πέγκας, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο αύξηση του ΦΠΑ στον τουρισμό. Η αίσθηση που έχουμε εμείς και σαν Δήμος Θεσσαλονίκης και με όλο αυτό που συμβαίνει με τα αποθεματικά των Δήμων είναι ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη για ρευστότητα και για χρήματα στο κεντρικό κράτος. Ελπίζω ότι αυτή η ανάγκη θα πάψει να υπάρχει όταν θα φτάσουμε σε μια συμφωνία η οποία ελπίζω ότι είναι πρώτων πυλών. Mm. Από εκεί και πέρα φυσικά ο τουρισμός είναι κάτι το οποίο φέρνει έσοδα στο κράτος, αλλά ξαναλέω ότι η προοπτική του να μπει μια επιπλέον φορολόγηση σε αυτόν θα ήταν μεγαλύτερο πρόβλημα παρά θα έφερνε έσοδα. Όπως ανέφερε ο κύριος Πέγκας, στον αντίποδα οι ανταγωνίστριες χώρες όπως η Τουρκία εφαρμόζουν πολιτική κινήτρων. Κυρίως από την Τουρκία αυτό το βλέπουμε πάρα πολύ, είτε αφορά την αεροπορική τους εταιρεία, είτε αφορά τα ξενοδοχεία τους, είτε αφορά τις υποδομές τους, όπου δίνονται κίνητρα και δεν υπάρχει επιπλέον φορολόγηση ούτε στα αεροδρόμια, ούτε στις βίζες, ούτε πουθενά. Και εκεί πέρα πραγματικά έχουμε ένα handicap, ας το πω έτσι, και πρέπει και εμείς να σκεφτούμε και να ίσως να μιμηθούμε αυτή την πολιτική αντί να κάνουμε τα αντίθετα από αυτά που γίνονται διεθνώς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η συζήτηση που γίνεται για την επιβολή επιπλέον φόρου χαρτοσύμου στη βίζα των Τούρκων επισκεπτών στα 6 νησιά που εφαρμόζεται πιλωτικά.